ακόμα. Είσαι έτοιμος ότι θα τον χάσεις μια μέρα τον άνθρωπο αυτό? Φυσικά. Θα σου πω κάτι. Νομίζεις ότι είσαι έτοιμος? Ξέρεις τι, αν μου επιτρέπεις να πω κάτι που είχε... ξέρεις, κατά Νίτσε η τέχνη είναι ένας τρόπος για να αποφύγεις το θάνατο. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, απ' την έχει άλλη... μια αθανασία και η τέχνη. Την αθανασία πλέον. Ναι, αλλά... Ακριβώς. Αλλά... Είσαι έτοιμος? Δεν είσαι έτοιμος, Χριστό. Ετοιμάσου. Μάλλον όχι. Το παίρνω αυτή. Πίσω το ετοιμάσου, γιατί δεν μπορείς να ετοιμαστείς. Εγώ αυτό που θέλω να πω, έτσι και πολύ συγκινημένος, γιατί η ιστορία έτσι μου θυμίζει δικά μου πράγματα, είναι ότι ό,τι προσπάθησαν να κάνουν οι γιατροί όλα αυτά τα χρόνια για να κάνουν καλά τον πατέρα σου, το έκανες εσύ με την κίνησή σου της επιστροφής, πίστεψέ με. Δηλαδή, έτσι, είσαι έτσι. Ένα κινητό φάρμακο εκεί μέσα. Και αυτό το φάρμακο φέρνει πολύ υγεία και δίνει πολύ χαρά και αισιοδοξία και σε εμάς. Έτσι είναι. Να σου πω κάτι. Αυτές τις μέρες έδωσα μια συνέντευξη στη LIFO με αφορμή τα τηλεοπτικά, αλλά ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη που με ρώτησαν όμορφα πράγματα και τους ευχαριστώ κιόλας. Μια ερώτηση ήταν αν έχω μετανιώσει κάτι στη ζωή μου. Και το σκέφτηκα και απάντησα ότι ενώ νιώθω ότι έχω μετανιώσει πολλά πράγματα, συγχρόνως νιώθω ότι δεν έχω μετανιώσει τίποτα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι έχω μετανιώσει κάτι. Και αυτό το κάτι έχει να κάνει μόνο και μόνο με τον μπαμπά μου. Δηλαδή έχω μετανιώσει, ενώ ήμασταν κοντά, πολύ κοντά, έχω μετανιώσει ότι δεν πέρασα ακόμα περισσότερο χρόνο μαζί του και έχω μετανιώσει όλες τις φορές που του φέρθηκα άσχημα. Οπότε... Και εσύ και όλοι, μια που η συζήτηση μας έφερε εδώ, κρατήστε τους, αγαπήστε τους, εκτιμήστε τους όσο περισσότερο, χαρείτε τους, χαρείτε τους όσο περισσότερο μπορείτε και είναι πολύ καλή φίλη αν τους δώσετε την ευκαιρία και το λέω στα νέα παιδιά, είναι πολύ καλή φίλη γιατί σε πιάνει εκείνο τώρα εγώ θα πάω με τους φίλους με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, θα είμαι, αν τους δώσετε την ευκαιρία. Είναι πολύ καλή φίλη. Πιεπλασμένη από το ίδιο υλικό. Από το ίδιο υλικό. Εγώ για να το ελαφρώνω, για το μοναδικό πράγμα που έχω μετανιώσει που δεν παντρεύτηκα αυτόν. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.